Βρισκόμαστε στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Το Δημοτικό Οδείο είναι ένα ίδρυμα με βαριά κληρονομιά και μεγάλη ιστορία. Εμείς που διδάσκουμε σε αυτό, προσπαθούμε συνεχώς να το εξελίξουμε και να το κάνουμε καλύτερο προσφέροντας πολιτισμό, μουσικό πολιτισμό. Σήμερα θα σε ξεναγήσουμε στο μαγικό κόσμο της μουσικής με το πιάνο. Το πιάνο είναι ένα όργανο το οποίο κατέχει εξέχουσα θέση στη λίστα των μουσικών οργάνων. Πολλοί δε από αυτούς το θεωρούν ως ο βασιλιάς αυτών. Περισσότερο από άλλα οργάνα και το άκουγα και όταν ήμουν μικρή που το έπαιζε η μαμά μου στο σπίτι μου και όταν καταφέρω να βγάλω ένα κομμάτι θέλω να το παίζω συνέχεια. Όρος πιάνο προέρχεται από την ιταλική λέξη πιάνο φόρτε που στα ελληνικά μεταφράζεται κλειδοκύμβαλο. Το πιάνο είναι ένα πληκτροφόρο όργανο το οποίο αποτελείται από χορδές τις οποίες χτυπούν ειδικά σφυριά. Προκάτοχος του πιάνου είναι το κλαβίχορδο ή κλειδόχορδο, ενώ το πρώτο πιάνο οφείλεται στον Παρθολομαίο Κριστοφόρη το 1711. Επειδή βγάζει ωραίο ήχο. Μου αρέσει επειδή μπορώ να συνθέτω και από μικρός άκουγα πιάνο επειδή είναι το αγαπημένο μου όργανο.
και έχει τόσα πολλά πλήκτρα που το καθένα τους βγάζει διαφορετικούς και ξεχωριστούς ήχους. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η μουσική επιδρά ευεργετικά στα παιδιά. Αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν και τα δύο χέρια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι ώστε και τα δύο ημισφαίρια του κεφάλου να λειτουργούν ως εξίσου σημαντικά. Η μουσική κάνει τα παιδιά πιο έξυπνα. Η εκμάθηση του πιάνου αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία. Όταν όμως κάποιος αγαπήσει μέσα από τη μελέτη αυτό το όργανο, τότε μπορεί να συμβούν εκπληκτικά πράγματα και να υπάρχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Thank you.
πιάνο είναι ένας τρόπος έκφρασης για μένα και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Η εξέλιξη των παιδιών, όπως παρατηρήσατε, μπορεί κάποιες φορές να είναι εκθαμβωτική. Η δουλειά μας είναι κάτι περισσότερο από ευχάριστη. Εκτός από μία εργασία, είναι ένα πολύ αγαπημένο χόμπι. Thank you.
Θεωρώ πως όταν κάποιος ασχολείται με την κλασική μουσική, αποκομίζει πάρα πολλά ωφέλη. Εκτός λοιπόν από το γνωστό, το ότι μαθαίνει να υπακούσει κάποιους κανόνες, έτσι να πειθαρχεί, παράλληλα καταφέρνει να εκφράσει όλη του τη δημιουργικότητα, τη φαντασία του και να φτάσει σε ένα σημείο μιας ολοκλήρωσης, μιας πληρότητας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω και εγώ πως το μέλλον θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική και συγκεκριμένα εννοείται με το πιάνο. Ο συνδυασμός προσωπικής μελέτης και διδασκαλίας δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι όμως μια αναγκαία προϋπόθεση ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε δημιουργικοί και να μπορούμε επίσης να συμμετέχουμε ενεργά στην εξέλιξη των μαθητών μας.
Thank you.